Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά «Οι ψυχοκόρες». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια, η Φρόσο μετά τη φυγή της από το σπίτι του Ηλία Νάτση και τον τραυματισμό της επιστρέφει με το ζόρι, αλλά ο Μέλιος που ανησυχεί για τη ζωή της την ακολουθεί. Όταν εκείνος θα έρθει σε επαφή με το σκληρό αφεντικό της ψυχοκόρης, θα δεχθεί να μπει στη δούλεψή του, αφού έτσι θα μπορεί να είναι σε διαρκή επαφή με την κοπέλα. Φρόσο και Μέλιος δεν θα αργήσουν να έρθουν κοντά και συχνά εκείνη θα το εξηγεί πως θέλει να φύγει από το σπίτι των Άτσιδων. Ο νεαρός όμως που έχει αρχίσει να μαθαίνει τη δουλειά στα κτήματα και θα βλέπει τις τσέπες του να γεμίζουν από χρήματα, θα τις προτείνει να μείνουν λίγο ακόμα στην Τρίπολη προκειμένου να φτιάξουν το κομπόδεμά τους. «Λίγο ακόμη να μείνουμε, κορίτσι μου, και μετά θα φτιάξουμε το δικό μας σπιτικό. Καλύτερο από αυτό τον Άτσιδον. Κάνε λίγη υπομονή και όλα θα γίνουν όπως θα ενηρευόμαστε και θα κάνουμε πολλά παιδιά», θα της υποσχεθεί και εκείνη θα συμφωνήσει. Δεν αντέχει να του πει ότι ο Ηλίας τη βιάζει σχεδόν κάθε βράδυ και έτσι δέχεται να κάνουν πράξη το σχέδιό του. Την ίδια στιγμή η Εμμαρθία, που θα έχει παρατηρήσει πως ο άντρας της μετά από τόσες νύχτες στο κρεβάτι της Φρόσος δεν την έχει αφήσει έγκυο, θα σκεφτεί πως ο μόνος τρόπος για να γίνει τελικά μητέρα είναι η Φρόσο να κάνει έρωτα με το Μέλιο. Έτσι αποφασίζει να του φέρει σε πιο στενή επαφή, αρχικά προτείνοντας το Μέλιο να την πάει σε μια εκδήλωση, όπου εκεί μάλιστα το αγόρι θα της δώσει και το πρώτο φιλί. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!